ο Βασίλης Γεωργιάδης. Γιατί σκοτώσατε τη μητέρα μου? Γιατί, Νταβίδ? Πάνι, Λενότσικα. Πάνι. Παρακαλούμε τον Βασίλη Γεωργιάδη να έρθει κοντά μας. Κύριε Γεωργιάδη, σας ευχαριστούμε για το Χριστό ξανασταυρώνεται, σας ευχαριστούμε για το Λιάπκιν, για το Γιούγκερμαν, για τους Πανθέους και για όλα όσα θα μας δώσετε ακόμα. Και το κοινό σήμερα δεν μας βλέπει μόνο από τη τηλεόραση, συμμετέχει ενεργά και ψηφίζει. Αυτό το βραβείο θα παρακαλούσαμε την Αλίκ του Βιουκλάκη να το δώσει. Και το κοινό ψήφισε λοιπόν μια σειρά που πολύ χτυπήθηκε και πολύ αγαπήθηκε. Τη Λάμψη. Βραβείο δημοφιλέστερης σειράς, η Λάμψη. Κυρία Βουγιουκλάκη, πρέπει να είναι μέσα στην αίθουσα. Με διαβεβαίωσαν ότι είναι μέσα στην αίθουσα. Ο κύριος Κυριακού ήταν στην αίθουσα, αλλά δεν είναι πια. Ο κύριος Κουτσομίτης να το πάρει. Θέλετε να σας πω. Είναι εδώ η κυρία Δανδουλάκη, βεβαίως. Ο κύριος Κυριακού δεν είναι, αλλά... Έτσι κι αλλιώς όμως κάποιος πρέπει να το πάρει. Δεν είμαι παιδί σου. Εκ μέρους φυσικά του μήνυμα του Κυριακού, στον οποίο αξίζει το πολύ μεγάλο ευχαριστώ, τον Νίκο το Φόσκολο βεβαίως, αλλά όχι μόνο σε αυτούς, πρέπει να πω ότι τα μεγαλύτερα ευχαριστώ θα είναι χώρια από την Επιτροπή, που δεν υπάρχει πια, αλλά δεν έχει καμία σημασία γιατί εντασσόμαστε στο πρόγραμμα αυτό, χώρια από το κοινό που προτίμησε τη Λάμψη. Εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους όσους δουλέψανε στη Λάμψη, όλους όσους δουλέψανε μέσα στο στούντιο και ας μην ήταν τεχνικοί, τους τεχνικούς μας, τους σκηνοθέτες μας, όλους μας τους συναδέλφους και όλους όσους ακόμα αντέχουν να δουλεύουν για αυτήν και ελπίζω να αντέξουν και στο μέλλον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.